Σε μοναστήρι. Ναι, σε μοναστήρι. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Σκεφτείτε λίγο. Οι λόφοι του Παγκαίου Όρους ζωντανεύουν και από τα χειρόγραφα του, πώς το λένε, βγαίνει ο ήχος της μουσικής. The hills are alive with the sound of music. Αγαπημένη Τζούλια Άντριους, το τραγουδούσε όταν δώσκες από το μοναστήρι στη μελωδία της ευτυχίας, θυμάστε. Εκεί θέλει να πάμε. Και ο Γρηγόριος Παλαμάς. Δεν ξέρω, βρείτε κι εσείς κάτι. Κωστή δεν το λέγανε αυτό. Άλλος είναι αυτός, το Γρηγόριο θέλουμε εμείς. Άγιος. Είναι Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μεγάλη χάρη του. Και μας οδηγεί στα χειρόγραφά του που βρίσκονται μέσα στο μοναστήρι. Και ποιο μοναστήρι είναι εκεί? Η Μονή του Συφηνήσεις. Ποια? Ψάχνεις κάτι? Όχι. Απλώς ήθελα λίγο να δω... Εμένα. Κοίταμε λοιπόν, δεν περιμένεις. Απήγαγαν την αδερφή μιας γνωστής μου εχθές. Γνωστή σου? Ποιας? Της Χριστίνας. Δεν την ξέρεις. Και? Θέλω να πω, μάθατε ποιοι είναι? Δεν ξέρω. Της έστειλαν ένα βίντεο με την αδερφή της και είπαν ότι θα επικοινωνήσουν. Μπορείς να βρεις αυτό το βίντεο? Γιατί? Έχω ένα φίλο μου που δούλευε παλιά στην αστυνομία. Μπορεί κάτι να καταφέρει να βρει άμα το δει. Ναι, ναι. Θα της το πω. Έχεις αρχίσει να καθυστερείς, μικρέ? Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αν δεν μπορείς να έχεις του χεριού σου ένα κοριτσάκι, τότε δεν κάνεις γι' αυτό, μικρέ. Μήπως σκέφτεσαι να με αντικαταστήσεις? Δεν θα το ήθελα, αλλά αν με αναγκάσεις. Μέχρι χθες ήσουν στο νοσοκομείο, το θυμάσαι? Η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι θλιβερή. Να και το κοινωνικό μήνυμα. Μωρή, το έχετε καταλάβει ότι πηγαίνουμε συνέχεια στο στόμα του λύκου και τον διασκεδάζουμε κι άλλος από πάνω? Αν δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, χαλάρωσε και απολαυσέ το. Ναι. Όταν θα βρεθούμε κι οι τέσσερις να κοιτάμε τα ραδίκια ανάποδα, θα σας πω εγώ. Καλά. Πάρ' τις άλλες να μας πούν πώς είναι το δωμάτιο. Ποια δωμάτια, καλέ? Στο μοναστήρι δεν θα μείνουμε? Ναι, αυτό λέω. Εγώ είπα στην Κάτια να μου κλείσει και με πρωινό οπωσδήποτε. Αν δεν βάλω κάτι στο στόμα μου το πρωί, δεν μου πάει καλά όλη μέρα. Είναι φοβερό. Μάλιστα. Και τι σου είπε? Με έβρισε. Δεν την ξέρει. Μάλλον θα έχει τα νεύρα τη πάλι. Και εσύ κάνει ό,τι μπορεί για να τα επιδεινώνει. Δεν λε πάλι καλά που θυμήθηκα τελευταία στιγμή και πήρα μαζί μου το μαγιό? Μέσα σε μισή ώρα έφτιαξε τα πράγματά μου σαν την τρελή. Σαν την τρελή, ε? Και δεν μου λέει, ζωή μου, το μαγιό τι το θέλεις? Θα κάνεις μπάνιο στο βουνό? Τι? Δεν έχει πισίνα εκεί που πάμε? Στο μοναστήρι? Πώς δεν έχει, καλέ? Μόνο που είναι πριβέ, για την ηγουμένη και τις φίλες της. Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι, διάθανο καιρό μπικίνι. Ναι? Έλα. Έλα, αγάπη μου. Θα αργήσω λίγο το μεσημέρι να έρθω, γιατί μας θέλει ο διευθυντής να μας μιλήσει. Με την ησυχία σου! Τα παιδιά θα είναι σπίτι. Ζεστάνετε το φαγητό να φάτε. Γιατί εσύ πού θα είσαι? Εγώ! Άδες, τα είπα!
Τι να μου πεις? Τι αφηρημένη που είμαι. Εγώ έφυγα. Έφυγες? Πού πήγες? Αρρώστησε πάλι η μάνα μου. Χειροτέρεψε το πόδι της και μου ζήτησε να πάω 2 μέρες να τη βοηθήσω μέχρι να γίνει η εγχείρηση. Και τώρα πού είσαι? Τώρα... στο λιμάνι. Καλά πλάκα μου κάνεις, ρε Ποτουλά. Αφού χθες μίλησα με τη μάνα σου και δεν μου είπε τίποτα. Ναι. Για να μην σε στεναχωρέσει, το έκανε καημένη. Την ξέρεις τώρα τι περήφανη που είναι. Και εσύ πότε σκόπευες να μου πεις ότι φεύγεις? Το ξέχασα τελείως, σου λέω. Πάνω στον πανικό μου να μαζέψω τα πράγματά μου να φύγω, το ξέχασα. Σαν να δεν μου τα λες και πολύ καλά, Ποτούλα. Ναι, Χαρή. Χάνω το σήμα τώρα. Θα σε πάρω εγώ. Φιλιά. Τον έχεις βλωμώσει το ψέμα το Χριστιανό. Τι να κάνω, να του πω την αλήθεια να το χάσω μια και καλή. Και την καρδιά του. Πήγαινε πιο σιγά, βρε παιδάκι μου. Πολύ τρέχεις. Με 70 πάω. Αυτό λέω. Πιο σιγά. Όχι, ρε γαμώτο. Τι, έγινε τίποτα? Μου τελειώνει η βενζίνη. Εδώ, μες στη μέση. Ηρέμησε. Έχει ένα βενζινάδικο πιο κάτω. Με τα καλά σου. Πάω το αλέτα. Θες να σου φέρω τίποτα? Ναι, ένα νεράκι. Γεια σε καλύτερα. Θα το πάρω μόνη μου. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ερχόμενα σε αυτή τη ζωή η πορεία που θα ακολουθήσει ο καθένας μας είναι διαγεγραμμένη. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του. Μέχρι τότε όλα αυτά μου ακούγονταν απλώς δυσιδαιμονίες. Τώρα πια είμαι σίγουρη ότι είναι αλήθεια. Είναι σωστό αυτό που πάμε να κάνουμε? Σωστό ή λάθος, τώρα φτάσαμε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Όταν θα πέσει φωτιά να μας κάψει, δεν ξέρω. Σαν την Ποτούλα ακούστηκες τώρα. Οι άλλες πού είναι? Με πλησιάζει λοιπόν και μου πιάνει το χέρι. Το δεξί ή το αριστερό? Το δεξί. Στο αριστερό κρατούσα την τσάντα να του τη φέρω στο κεφάλι σε περίπτωση που προχωρούσε παραπάνω. Μου πιάνει λοιπόν το χέρι και μου το χαϊδεύει με τους αντίχειρες, ξέρετε. Μήπως ήθελε να σκουπιστεί? Μήπως να βγάζεις το σκασμό? Πλησιάζει το κεφάλι του στο αυτί μου. Και λιποθυμάει από το πατσούλι. Πλησιάζει λοιπόν στο αυτί μου και μου ψιθυρίζει. Με έχει πιάσει κόψιμο. Θα σκάσεις επιτέλους! Τι φωνάζεις, μωρέ, εμένα λέω ότι με έχει πιάσει κόψιμο.
Θα με πείραξαν αυτά τα μακαρόνια. Ποιος τα μαγείρεψε? Εγώ! Γι' αυτό. Τώρα θα σου έλεγα τίποτα. Άντε πήγαινε στην τουαλέτα να τελειώνουμε. Τώρα που είπα τουαλέτα, δεν σου είπα. Θα κάνουμε πάρτι. Όσο πας και χειροτερεύεσαι εσύ, να το προσέξεις. Συγκεντρώσου, παιδί μου, στο θέμα μας. Τι πάρτι? Ένα. Θα καλέσουμε εδώ όλα τα συντρόφια από Greenpeace και WWF και λοιπές οργανώσεις και θα την περάσουμε ψώνια. Κράτα με, φιλενάδα, γιατί θα του χυμίξω. Να τα πάρεις τα συντρόφια και να πάτε σε καμιά χασαποταβέρνα να την περάσετε ψώνια. Εδώ μέσα σαλβάρι και μπλούζα από φύλλα κάναβης δεν μπαίνουν. Μήπως θα βάλεις και dress code? Αν χρειαστεί θα το κάνω. Όχι, θα αφήσω εγώ τους δικούς μου τους φίλους μαζί με τους δικούς σου τους απολύτης τους. Να με κάνουν ρεζίλ. Τι να ακούς πως μιλάει για τους φίλους μου? Γιατί ψέματα λέω! Τους δικούς σου φίλους να μαζέψει, ρε Όργιο, που θα έρθουν όλοι εδώ μέσα αντιμέλειες και πάνε σε απονομή τον Όσκαρ. Συγγνώμη, Δανάη. Παρακαλώ, ελεύθερα. Καλησπέρα. Χριστό, κανόνισε. Εσύ να κανονίσεις. Και δεν ξέρω αν στο είπα, αλλά στο πάρτι θα παίζει μόνο ξένη μουσική. Αμπά, και ποιος θα αποφάσει αυτό? Εγώ! Όχι, θα αφήσω εσένα να κάνεις πρόγραμμα με πιξ λάξ και ξύλινα σπαθιά. Όχι, είναι καλύτερα να ακούμε συνέχεια ένα beat με στα αυτιά μας και να κουνάμε όλο το κεφάλι μας κάπως έτσι. Διακρίνω μια ένταση. Πότε ήρθες εσύ? Έχω λίγη ώρα, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Τι πάθατε? Έχουμε κάποιες διαφωνίες πάνω στην οργάνωση του πάρτι. Μάλιστα, με τη μαμά μιλήσατε? Δεν είχαμε αυτή τη χαρά. Έφυγε σήμερα το πρωί για Κρήτη. Η γιαγιά θα χρειαστεί να κάνει μια εγχείρηση και θα λείψει για δύο μέρες. Τι? Και ποιος θα μαγειρέψει για το πάρτι? Τίποτα. Μπορείς να μου πεις γιατί δεν απαντάει καμία από τις δύο? Μπορεί να τους έπεσε η μπαταρή. Και στις δύο? Και πού είναι το σύνορα, έπρεπε να έχουν έρθει. Εντάξει, μην κάνεις έτσι, θα έρθουνε. Πρέπει να οργανωθούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Και πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε διακριτικές. Να μην κινήσουμε υποψίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω εγώ αυτό το τσίτι. Τι γίνεται γη? Σας παρακαλώ πολύ. Βρε, ας τα παρακαλιά και δεν πιάνουν σε μένα. Μας το παίζει και άνθρωπος του Θεού. Συγχώρεσέ την, Θεέ μου. Μπορείτε να μην φωνάζετε. Έχετε αναστατώσει όλο τον κόσμο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Στην εξοχή είμαστε. Μα τι συμβαίνει? Πάλι καλά που ήρθατε και έτσι λίγο θα πλακωθούμε άσχημα με την κοπελίτσα από εδώ. Γιατί, τι έγινε? Θέλει όνει και καλά να μου δώσει να φορέσω αυτή την αηδία. Πείτε μου, είναι δυνατόν να βάλω εγώ αυτό το πράγμα? Τι έχουν τα ρούχα μου δηλαδή, πανάκριβα, από το Μιλάνο τα ψώνισα. Σας εξήγησα, δεν μπορείτε να μπείτε στο μοναστήρι με παντελόνι. Μπα, και αν έφερνα δηλαδή και τον κόμενό μου μαζί θα του δίνετε να βάλει φούστα? Μα συγχωρείτε για λίγο. Είσαι καλά? Καλά, λίγο ανακατεμένη από το ταξίδι. Ολόκληρη ιστορία μέχρι να έρθουμε, θα στα πω. Δεν χρειάζεται σε κάθε συνομιλία μας να μου υπενθυμίζεις πόσο χαμηλό είναι το IQ σου. Εννοώ ότι κάνεις εδώ. Τόση ώρα γίνεσαι στόχος, δεν το καταλαβαίνεις? Δεν φταίω εγώ, αυτή. Είπαμε ότι πρέπει να περάσουμε απαρατήρητη. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Ωραία. Τότε φόρεσε τη φούστα να μην στη δώσω να τη φας. Μα δεν πάει καν χρωματικά με αυτά που φοράω. Συνεννοηθήκαμε. Μάλιστα. Θα πρέπει πάντως και εσύ κάποια στιγμή να καταλάβεις ότι μπορεί εσύ εύκολα να περνάτε απαρατήρητες. Με μένα όμως δίπλα σας αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Σε μισό λεπτό να την έχεις βάλει. Συγγνώμη, σ' άλλα χρώματα την έχετε? Ξέρετε, το μοναστήρι μας αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πίστους κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε, αδελφέ. Εδώ θα δείτε και την αχυροποίητο εικόνα της Παναγίας, μεγάλη χαρά της. Ζουν πολλές μοναχές στη Μονή, αδέρφη Παφνουτία. Τι όνομα κι αυτό! Σήμερα μόνο 25. Μάθαμε πως η Μονή διαθέτει μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη. Κάποτε είχαμε μια από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες. Υπήρχαν πάνω από 1.300 τόμοι βιβλίων, αλλά μετά την καταστροφή της από τους Βούλγαρους... Πότε? Το 1917. Κατάλαβες. Και ύστερα πάμε εμείς και τους δίνουμε το 12 στη Eurovision. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στη βιβλιοθήκη? Αχ, δυστυχώς έχει κλείσει. Είναι ανοιχτά μόνο 12:00. Κρίμα. Καλώς ήρθατε. Το γλυκό στα φυλάκια εσείς το φτιάξατε? Όχι. Η αδελφή Γερασιμία αυτοπροσώπωσε. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη για την κουζίνα ευλογημένη. Αλήθεια? Και πού είναι τώρα η αδελφή Γερασιμία? Θα ετοιμάζει μάλλον βραδινό. Μήπως θέλετε να πάτε να τη βοηθήσετε? Μεσημεριανό δεν θα φάμε? Εμείς έχουμε πάρει το μεσημεριανό μας από τις 10. Ποιος ήρθε? Ξέρετε, εδώ τα ωράρια είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι στον έξω κόσμο. Εμείς ξυπνάμε κατά τις 3:30 το πρωί για να ετοιμαστούμε για τον όμορφο. Και τώρα εμείς να με ξυπνήσει, αύριο πέθανε. Στις 10 παίρνουμε μεσημεριανό και μετά ασχολιόμαστε με τις δουλειές του μοναστηριού μέχρι τις 4:30 όπου τελούμε τον εσπερινό. Στις 6 παίρνουμε βραδινό και στις 8 τελούμε το απόδειπνο. Πολύ ωραία. Πού το δες? Και οι ξενώνες που είναι? Αχ, ναι.
Είστε κουρασμένες από το ταξίδι, λοιπόν. Ακολουθήστε με, θα σας οδηγήσω στα δωμάτια σας. Είστε σε δύο διπλανούς ξενώνες. Δίκλινα κλείσαμε τελικά. Σκάσε πια. Ελάτε, ελάτε. Πάμε, ακολουθήστε. Πού είναι? Ποιο? Α, δεν ξέρεις ποιο, Λέγε πού το έχεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Μπορεί να με έχεις για μαλάκα και να νομίζεις πως κάνοντας με τα γλυκά μάτια μπορείς να μου πάρεις το κινητό, αλλά θα πρέπει να περιμένεις πως αργά ή γρήγορα θα το καταλάβαινα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς. Δεν καταλαβαίνεις, Όχι. Σήκω πάνω. Γιατί? Είπα σήκω πάνω! Μην τολμήσεις και κουνηθείς μέχρι να έρθω. Σε βλέπω. Σας το κλέψανε! Μπροστά στα μάτια μας, σου λέω. Ούτε μισό λεπτό δεν λείψαμε. Πήγε αυτή στην τουαλέτα, πήγα εγώ να πάρω ένα νερό και μέχρι να γυρίσουμε το αμάξι ήταν άφαντο. Ποιος το πήρε, πότε το πήρε, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να τους δει. Και πώς ήρθατε? Με τον πιο εύκολο τρόπο. Τι κάνεις, μωρέ, και εσύ το Θεό σου δεν έχεις πια. Βάλε κανένα χεράκι, μπας και ξεκολλήσουμε από εδώ πέρα. Τι γκρινιάζεις? Τι γκρινιάζω, λέει. Καλά, άσε το κραγιόν κάτω και σήκω το χέρι σου. Μπας και σταματήσει κανένας χριστιανός και μας λυπηθεί. Μισό. Πάνε τα κορίτσια. Και με το αυτοκίνητο σου τώρα τι θα κάνεις? Τι να κάνω? Κανονικά θα έπρεπε να πάρω τηλέφωνο την ασφάλεια, αλλά πώς? Τα πάντα ήταν μες στο αυτοκίνητο. Κινητό, βαλίτσα, τα πράγματα. Πάει και το μαγιό! Τσάμπα τα 100 ευρώ που σκάσα. Αλλά μόνο ολόκληρο αυτοκίνητο σου κλέψανε. Για το μαγιό βρήκες να σκάσεις. Μπορείς να μου πεις εσύ τι θα φοράω τόσες μέρες εδώ μέσα? Σε μοναστήρι, σε κάτι θα βρω να σου δώσουν. Αυτό είναι που φοβάμαι. Θα έχει τουλάχιστον καμία κανένα πιστολάκι. Θα ζητήσουμε από την αδελφή Παφνουτία, μόλις τελειώσουμε το δικό της κότσο μπανάνα, να σου φτιάξει και σένα έναν. Χριστέ μου! Τι έπαθες? Και το δικό μου κινητό ήταν στα μάξι. Το άφησα όταν πήγα να πάρω νερό. Τι θα κάνω τώρα? Θα με παίρνει ο Χάρης και δεν θα με βρίσκει. Τι θα του πω? Μα πώς κάνεις έτσι? Τηλεφώνησε του και πες του ότι το κλέψαν. Από πού να τον πάρω? Είδες εσύ κανένα χωριό εδώ κοντά? Δεν έχει τηλέφωνο το μοναστήρι. Καλέ, εδώ δεν έχει ρεύμα. Τηλέφωνο θα έχει. Δεν έχει ρεύμα. Και πού θα βάζω εγώ το πιστολάκι? Θα σου έλεγα τώρα. Πώς δεν έχει ρεύμα? Δεν είμαστε και στο Άγιον Όρος και τηλέφωνο έχουμε κι εμείς. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε τώρα είναι να πηγαίνουμε με τα νερά τους για να μην κάνουμε κακή εντύπωση. Στη βιβλιοθήκη αναγκαστικά θα πάμε αύριο. Εγώ μια φορά σας το λέω από τώρα. Αν τολμήσει καμία να με ξυπνήσει στις 3 το πρωί για να πάω εκκλησία, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Ωραία, ξύπνα στις 7 και έλα απευθείας στη λειτουργία. Τελευταία προσφορά. Χριστέ μου, γιατί με δοκιμάζεις τόσο? Και τώρα τι θα κάνουμε? Δημόσιες σχέσεις. Εξαπλωθείτε να γνωρίσουμε κόσμο. Μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Τα ζητήσατε? Ναι. Δώσε την κόρνα να κοιτάξει αυτόν. Και πες μου, γιατί πάλι από το πρωί δεν μπορώ να βρω την Κάτια πουθενά? Η κυρία Αντωνοπούλου πήρε διήμερη αναρωτική άδεια. Πότε έγινε αυτό? Χθες το απόγευμα, νομίζω. Και εμένα, γιατί δεν με ενημέρωσε κανείς? Είχατε φύγει. Ξέρετε ότι η κυρία Αντωνοπούλου τον τελευταίο καιρό λείπει πιο πολύ σε άδεια παρά δουλεύει? Το κινητό γιατί το έχει κλειστό? Θα σας γελάσω. Καλά πήγαινε. Τον κόλλο σου να κάνεις καμία δουλειά? Δεν μπορώ τώρα, σε λίγο. Γιατί τώρα τι κάνεις? Επικαλούμε τον ανώτερο εαυτό μου. Θες κάτι? Ναι, να σηκωθείς και να βοηθήσεις. Να σου πω, δεν φτάνει που με φέρατε στα όρη και τα αγρία βουνά. Θα κάνω και τη δουλάρα από πάνω. Φτάνει που δεν έχει τηλεόραση και θα χάσω τα μαύρα μεσάνυχτα. Μήπως θες να σου φέρουμε και έναν αράπη να σου κάνει αέρα? Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Σήκω πάνω γιατί θα πλακωθούμε άσχημα. Όποτε θες. Κατάλαβες. Με έχετε φέρει να κάνω παρέα στα τσακάλια. Έχασα το αυτοκίνητό μου, τα πράγματά μου. Δεν έχω ρούχο να βάλω και τα ακούω και από πάνω. Τελείωσες? Όχι, έχω κι άλλα να πω. Σαν πρωταγωνίστρια στον καιρό των τζιγκάνων νιώθω με αυτά που μου έχουν δώσει και φοράω, το ξέρεις?
Ακόμη και παξίνωστο για ποιο χτυπάει καμπάνα, πιο καλοντημένη ήταν. Είσαι λιγάκι υπερβολική. Τουλάχιστον αυτή πήρε και ένα Όσκαρ για τον κόπο τη. Εγώ τι θα πάρω, μου λες. Τώρα θες να σου απαντήσω. Αλλά καλά να πάθω. Αντί να κάθομαι να ασχολούμαι με την καριέρα μου, τόσο καιρό τρέχω δεξιά και αριστερά με τρισιλίθιες και ψάχνω σημειωματάκια. Ωραία, σήκω φύγε. Ποιος σε κρατάει? Εγώ έλυσα το γρίφο για το μοναστήρι. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Ωραία, τότε σήκω, πιάσε την τσάπα και σκάσε. Τις διαταγές σου στο κανάλι που σε παίρνει κιόλας, όχι σε μένα. Κοίτα. Πιστεύω πως αυτές τις δύο μερούλες που θα μείνουμε εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να συμβαδίσουμε με το περιβάλλον. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ρουβάς θα πρέπει να έχει βγει πρώτος στη Eurovision. Δεν το κάνω θέμα. Σήκω και πιάσε την τσάπα, γιατί αλλιώς, μα το Θεό, θα στη φέρω στο κεφάλι. Πώς δουλεύει? Τελείωνε. Φαίνεται όμως η καλή νοικοκυρά. Πόσα παιδάκια έχετε? Δύο ζωή να έχουνε. Ευλογημένα να είναι. Είστε όμως δεμένη οικογένεια, ε? Τα παιδιά μου και ο άντρας μου είναι όλη μου η ζωή. Από εκεί παίρνω δύναμη κάθε μέρα για να συνεχίσω. Κουκουνάρι βάζετε? Και σταφίδα κορινθιακή από την Ψηλή. Ξέρετε, φαίνονται μονιασμένες οικογένειες. Έχουνε δει εμένα τόσα χρόνια εδώ τα μάτια μου. Τι όμορφο που είναι πάντως να ζει κανείς κοντά στη φύση. Σε κάνει άλλον άνθρωπο. Εγώ λίγες ώρες έχω μόνο εδώ και νιώθω μια ηρεμία, μια γαλήνη να με διακατέχει. Στις ντομάτες βάζετε λίγη ζάχαρη στον πάτο για να μην ξυνήσουν? Τρέξε γρήγορα. Χριστέ μου, μας πιάσανε! Βλαμμένη, χτύπησε το πόδι της. Νεκροί βρέθηκαν σήμερα το πρωί δύο άντρες ύστερα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία. Το αυτοκίνητο βρέθηκε με κομμένα φρένα με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να φρενάρει και να πέσει στον γκρεμό. Όπως αποδείχθηκε, οι δύο άντρες είχαν κλέψει το αυτοκίνητο νωρίτερα και ετοιμάζονταν να περάσουν τα σύνορα. Και ας αλλάξουμε τώρα κλίμα. Το πρώτο μωρό πάντα που γεννήθηκε στην Ευρώπη ύστερα από 25 χρόνια έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο ζωοδικό τύπο της Βιέννης. Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα μετά τον ήχο. Πώς τα κατάφερες, παιδί? Αυτήν εδώ να ρωτήσετε που ήθελες όνει και καλά να το παίξουμε μικρές αγρότησες. Δεν σου φταίω εγώ αν είσαι ηλίθια και δεν μπορείς να κρατήσεις την ισορροπία σου. Ναι, βρήσε με κιόλας από πάνω. Η γιατρός πότε θα έρθει? Όπου να είναι. Την περιμένουν να έρθει από το διπλάνο χωριό. Πιστέ μου, πού με έχετε φέρει? Άσε το Χριστό και συγκεντρώ σου. Όσο έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, πρέπει να οργανωθούμε για αύριο. Να, να την απαλλιάρχησε. Άμα σκοτώ και σε πιάσω, θα αρχίσω να σε κομπανάω. Μην αφήστε! Κράτα τον πάγο σου εσύ. Κάτια λέγε. Δύο από εμάς πρέπει να πάνε στη βιβλιοθήκη αύριο. Ούτε να το σκεφτείς να κοιτάξεις κατά εδώ. Χριστίνα Ποτούλα, θα αναλάβετε εσείς. Μην με κοιτάς εμένα. Έχω να κάνω σφυρίδα ψητή αύριο. Το έχω υποσχεθεί στην αδελφή Παφουντία. Για να μην γίνεις εσύ ψητή στο φούρνο με πατάτες, αύριο 12 η ώρα θα είσαι στη βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Θα βρείτε την υπεύθυνη, θα προσπαθήσετε να της πιάσετε τη συζήτηση, θα της πείτε πως θέλετε να τη βοηθήσετε και όταν έρθει η κατάλληλη ευκαιρία... Συγγνώμη, η γιατρός θα αργήσει λίγο. Τι περίεργο. Πηγαίνετε εσείς στην τραπεζαρία, θα μείνω εγώ μαζί της. Μην με αφήνετε μόνο μαζί της. Τι φοβάμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είσαι καθόλου καλά? Είσαι καθόλου καλά? Και πώς θα τα ανοίξουμε? Θα βρούμε έναν τρόπο. Τώρα μας φώτισες. Εξαιρετικά τα γεμιστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφή Ανανία. Αύριο θα κάνουμε ψάρι. Αλήθεια, το τρώτε το κοκκινόψαρο? Να συγκεντρώσου και άσε το κοκκινόψαρο. Δεν είμαστε εδώ για σεμινάρια μαγειρικής. Θα τα πούμε μετά. Και πού θες να συγκεντρωθώ? Στο τυλιγκώσαμε από τους δολοφόνους και θα καταλήξουμε στη φυλακή. Μίλα κι εσύ. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς ακριβώς θα γίνει? Ναι. Τα χειρόγραφα στις βιβλιοθήκες λογικά βρίσκονται μέσα σε βιτρίνα για να προστατεύονται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί να τα κουμπίσει κανείς. Αυτό τώρα για καλό μας το είπες? Κάθε κλειδαριά έχει και το κλειδί της.
Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τη βιτρίνα για ένα μόνο λεπτό. Τίποτα δηλαδή. Αυτό πώς προϋποθέτει ότι πρέπει να βρισκόμαστε και μόνες μας μέσα στη βιβλιοθήκη. Ποια είναι η υπεύθυνη βιβλιοθήκη, μάθαμε. Θα βρείτε μια δικαιολογία για να τη διώξετε. Κανονικά είναι η αδελφή Αγαθονίκη. Αλλά εκτάκτως αύριο θα είναι η αδελφή Παφνουτία. Γιατί η αδελφή Αγαθονίκη αρρώστησε, πονεμένη γυναίκα, όταν ήταν 5 χρονών. Δεν μας ενδιαφέρει το βιογραφικό της σημείωμα να τη διώξουμε, θέλουμε απλώς. Εσύ είπες ότι η γνώση είναι δύναμη. Συγκεντρωθείτε και βρείτε ένα λόγο για να φύγει. Ναι. Τι έγινε. Γιατί παίρνεις τέτοια ώρα. Δεν έχω πολύ χρόνο, λέγε. Είχαμε πρόβλημα. Πάλι. Τους κλέψανε το αυτοκίνητο στον δρόμο. Πόσο άχρηστος μπορεί να είσαι. Μια δουλειά σε έχω βάλει να κάνεις και συνέχεια τα κάνεις θάλασσα. Δεν έφταιγα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει ποιος έφταιγε. Να ξέρεις ότι δεν με ευχαριστεί και πολύ αυτό. Γι' αυτό αποφάσισες να μην παρακάμψεις. Τι θες να πεις. Δεν καταλαβαίνεις, ε. Εσύ δεν έβαλες καλό στο παιχνίδι. Ακού, εγώ κάνω κουμάντο σε αυτή την υπόθεση. Κι εγώ δικαιούμαι να ξέρω τι γίνεται. Είμαστε συνεργάτες, υποτίθεται. Εσύ δεν δικαιούσε τίποτα. Κάνε απλώς αυτό που σου λέω και από εδώ και πέρα φρόντισε να το κάνεις σωστά, γιατί αλλιώς θα αλλάξω γλώ. Δάφνη. Εγώ είμαι. Πού είσαι? Σε ένα σπίτι, δεν ξέρω πού. Πώς είσαι, σε πείραξαν? Όχι, καλά είμαι. Αλλά δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Κάνε λίγη υπομονή. Όλα θα πάνε καλά. Πολύ σύντομα θα φύγεις από εκεί. Πότε? Το συντομότερο, στο υπόσχομαι. Ποιος είναι αυτός που σε έχει εκεί, τον ξέρεις? Και εσύ τον ξέρεις. Τι εννοείς? Πρέπει να κλείσω. Δάφνη, μ' ακούς? Απλώνω τραχανά. Δεν βλέπεις τι κάνω. Ζητάω από το Θεό να μας δώσει λίγη φώτιση. Γιατί αν περιμένουμε από τα σχέδιά σου. 12 η ώρα. Πρέπει να πάτε στη βιβλιοθήκη. Να, αυτό ακριβώς εννοώ. Η Χριστίνα σε περιμένει. Πες της να μπει μέσα και έρχομαι. Σήκω πάνω τώρα, αλλιώς θα σε σηκώσω εγώ. Είμαστε σε εκκλησία. Ο νόμος μου δίνει άσυλο. Μην πες με τις αντοχές μου. Δεν θες να τις φτάσεις τα άκρα. Σε ένα λεπτό να είσαι έξω. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Αυτό εδώ τι είναι? Α, είναι τα χειρόγραφα του Γρηγορίου του Παλαμά. Βρίσκονται στη μονή μας εδώ και 7 αιώνες. Σαν κόρη οφθαλμού τα φυλάμε. Συγχώρεσέ με, Παναγία μου. Έλεγα μια και το ξεκίνησα. Μήπως να τα ανοίγαμε να το περάσω και από μέσα ένα χεράκι. Απαγορεύεται. Είναι πολύ ευαίσθητα. Θέλουν ειδική μεταχείριση. Το κλειδί βρίσκεται στο συρτάρι μόνο για ώρα ανάγκης. Φανταστείτε, τόσα χρόνια εγώ εδώ, δεν τα έχω πιάσει στα χέρια μου. Θεέ μου. Έλεγα ότι μια και πρόκειται για τόσο σημαντικά έγγραφα, ότι θα πρέπει να είναι και σε ένα όμορφο περιβάλλον, ε. Η ομορφιά βρίσκεται μέσα τους. Ναι, δεν λέω. Δεν έχει και πολύ κίνηση η βιβλιοθήκη, ε. Ναι, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί πια από τα βιβλία. Και εσείς όταν δεν έχει δουλειά κάθεστε συνέχεια εδώ? Δεν μπορώ να αφήσω μόνη της τη βιβλιοθήκη. Ναι, δίκιο έχετε, καταλαβαίνω. Αλλά να! Λέω μια και
Είμαστε εμείς εδώ τώρα και τη φυλάμε. Πώς να πηγαίνετε καμιά βόλτα. Φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να είστε συνέχεια εδώ και να μην μπορείτε να φύγετε. Αμπά, δεν με ενοχλεί. Εξάλλου εγώ είμαι για λίγες μέρες μέχρι να γίνει καλά η αδελφή Αγαθονίκη. Νεράκι! Μήπως θέλετε λίγο νεράκι! Το νερό κάνει καλό στο δέρμα και καθαρίζει και τα νεφρά. Οι ειδικοί το λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα την ημέρα. Όχι, ευχαριστώ. Άμα θελήσω θα πάρω. Όπως θέλετε. Μην κοιτάς, κατά εδώ είμαι τραυματίας. Ναι, γιατί αν δεν ήσουν... Ποιος είναι? Η Χριστίνα. Έχουν πρόβλημα. Ετοιμάσου να λάβεις δράση. Άντε πάλι τα ίδια! Με συγχωρείτε! Επιτέλους! Είστε η αδερφή Παφνωτιά? Ναι, συμβαίνει. Σας ζητούν επιγόντως το τηλέφωνο. Εμένα. Ναι, με έστειλε να σας φωνάξω αμέσως. Έχετε πατέρα? Όχι. Αδερφό! Ούτε. Θείο, ξάδερφο, κάτι! Τελείωνε, κοριτσάκι μου, δεν σε φέραμε εδώ για γάλο. Έχω ένα θείο. Δόξα τω Θεώ. Αλλά είναι στην Αυστραλία. Αυτός! Σας ζητάει στο τηλέφωνο επιγόντως. Ο θείος μου. Μάλιστα. Τι κοιτάτε, καλέ, τρέξτε, πληρώνει ο άνθρωπος. Αμέσως, αμέσως. Γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άντε, καλέ, τι κάνεις το σύνορα. Προσπαθώ. Τελείωνε, τάρτε όπου να είναι. Κόλλησε. Μάλλον έχεις σκουριάσει την καρδιά. Ωραία, και τώρα! Να το σπάσουμε. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Λίγο σεβασμό, επιτέλους στο μοναστήρι είμαστε. Την κλειδαριά εννοούσα. Τι κάνετε εκεί, ευλογημένες? Αφήστε με να το καθαρίσω, σας λέω! Αφήστε με! Καλή, σταμάτα, μην κάνεις έτσι, αφού η κυρία είπε ότι απαγορεύεται. Όχι, όχι! Αφήστε με να το κάνω στη μνήμη του Γρηγορίου Μαλαμά. Δεν θα ησυχάσω αν δεν την καθαρίσω. Μην την παρεξηγείτε. Έχει ένα θέμα με την καθαριότητα. Χριστίνα, είμαι καλά, μην ανησυχείς. Μου είπα να σου μεταφέρω ότι όλα πολύ σύντομα θα τελειώσουν. Ελπίζω να είσαι κι εσύ καλά. Σ' αγαπάω πολύ. Πολύ καλά. Θες να σου φέρω κάτι να φας? Όχι, θέλω να με αφήσει μόνη μου. Στη ζωή μου! Κρέμισε, μην κάνεις έτσι, μωρέ, πάει, πέρασε! Ναι, και τι καταφέραμε? Μια τρύπα στο νερό κάναμε. Και αύριο μέρα είναι. Αύριο μπορεί να είναι μέρα, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Εγώ πρωί-πρωί τα μαζεύω και φεύγω. Κι εγώ! Αμέσως εσύ κι εγώ. Πού θα πάτε, μωρέ? Αφού ακόμα δεν έχουμε βρει αυτό που ψάχνουμε. Ποσός με ενδιαφέρει. Ποσός μας ενδιαφέρει. Κοριτσιά, σοβαρευτείτε. Μαζί μας σε αυτό το σκοπό. Σου παραχωρούμε τη θέση μας. Πολύ ευχαρίστω. Αν φύγετε, δεν θα ξαναγυρίσετε, σας το λέω. Και είχα μια σκασίλα. Χα! Μην έρθετε μετά και πείτε ότι μετανιώσατε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Χριστίνα, είμαι καλά, μην ανησυχείς. Τι είναι? Βίντεο από την αδερφή μου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Τόσες μέρες έχουν περάσει. Γιατί δεν μας λένε τι θέλουν? Γιατί προφανώς τους αρέσει να παίζουν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πας στην αστυνομία. Και να ρισκάρω να μην την ξαναδώ. Και τόσες μέρες που πηγαίνεις με τα νερά τους, τι έχεις καταφέρει? Δεν μπορώ να το κάνω κάτια. Μετά δεν θα έχουν κανένα λόγο να την κρατάνε ζωντανή. Λυπάμαι, αλλά αύριο το πρωί θα φύγω κι εγώ. Τι κάνεις? Το στέλνω στον Κωνσταντίνο. Μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, αδελφούλη, για να εξηγηθούμε. Όλα αυτά είναι για τους δικούς μου καλεσμένους. Έγινα σαφής. Και οι δικοί μου τι θα φάνε? Τα πόδια τους. Παραγγείλτε πίτες αν θέλετε. Έχει και μπύρα στο ψυγείο. Μια χαρά θα τη βγάλετε. Δεν νομίζω να έχουν συνηθίσει σε περισσότερα μεγαλεία οι φίλοι σου. Και εσύ σταμάτα να τρως. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Εσύ εδώ θα κάτσεις? Όχι, όχι, τώρα φεύγω, φεύγω. Δεν φτάνει με βγάζετε από το σπίτι, τα ακούω και από πάνω, ε. Μπακούλι μου, ναι, εσύ είσαι καταπληκτικός. Άντε στο καλό τώρα. Και εσύ αν δεν αντιθείς, πέρασε η ώρα. Τι εννοείς, έτοιμος είμαι.
Τι έτσι, θα είσαι στο πάρτι. Γιατί, τι έχω. Κοιτάξτε τον καθρέφτη και θα δει. Ωραία, δεν κοιτά τα χάλια σου που μου ντύθηκε σαν το άγαλμα τη ελευθερία. Ο πρισσό μόνο σου λείπει. Δεν φταίει εσύ που είσαι βλάχο. Ρε, ηρεμήστε, ακόμα δεν άρχισε η γιορτή. Τι παιδιά είστε εσεί. Λοιπόν, φεύγει σιγά σιγά ο άμαχο πληθυσμό. Καλά να περάσετε και μου γκρεμίστε το σπίτι. Προσέξτε. Φιλάκια. Άντε. Γεια. Μιλήσω. Νόμιζα ότι εμείς οι δύο είχαμε μια συμφωνία, αλλά μάλλον κατάλαβα λάθος. Λυπάμαι, αλλά τώρα πια δεν σε πιστεύω ούτε εγώ. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία αυτή τελείωσε τώρα. Από εδώ και πέρα ο καθένας για την πάρτη του. Κι άκου, δεν δέχομαι πια διαταγές από σένα. Και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα με σταματήσει κανείς. Πολλές φορές εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, γίνεται κάτι και σε επαναφέρει στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι μετά από εκείνη τη νύχτα, τίποτα πια δεν ήταν το ίδιο. Δεν έφαγες τίποτα όλη μέρα. Φάει κάτι. Θα δυνάω. Τι ήταν αυτό? Ποιο? Σηκώ πάνω. Να δω, πού νομίζεις πως πας. Άφησε με, σε παρακαλώ, τι σου έχω κάνει. Νομίζεις ότι με κορέδευες. Έτσι εύκολα αυτό να μην ζήσει. Ότι μου καθόσουν μια φορά και εγώ δεν θα καταλάβαινα τίποτα, ε! Παρακαλώ. Θα με παρακαλάς για πολύ ακόμα. Τόσο φτηνά πιστεύω, θα την γλιτώσεις. Άφησε με. Θα σου αρέσει, θα δεις. Όπως και την προηγούμενη φορά. Ή μήπως ήταν και το ψέματα. Θα το μάθουμε σύντομα. Άφησε με. Αστυνομία, θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Τι έγινε, ποιος έσβησε τα φώτα? Πάω να δω το γενικό. Bye.